Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού. Το θέμα μας για την βλασφημία και ας δούμε κάποια ακόμα από αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες πριν πάμε και στον αγαπημένο μας τον Άγιο Παΐσιο. Ένας άνθρωπος να υβρίσει τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδελφόν μου, έχω χρέος ως σαν χριστιανός να το συγχωρήσω, λέει ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός. Το να υβρίσει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου δεν θέλω να το βλέπω. Έτσι βλέπουμε πως σαφώς ο Άγιος μας μιλάει για την πολύ μεγάλη αμαρτία που είναι όταν κανείς υβρίζει τον Θεό, όταν βλασφημεί τον Θεό ή την υπεραγία Θεοτόκο σε σχέση με την ύβρη στους ανθρώπους. Όχι ότι επιτρέπεται φυσικά η ύβρι στους ανθρώπους. Με τι στόμα ανόητε και πονηρέ άνθρωπε, αποτολμάς και βρίζεις το όνομα του Θεού. Λέει πάλι ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός. Με ποια, ας πούμε, με ποιο θράσος, με ποια ανέδεια, έτσι τολμάς και βρίζεις τον Θεό. Ομοίους και τους Αγίους. Δε φοβάσαι τρισάθλια μήπως ανοίξει η γη και σε καταπιεί. Ο διάβολος δεν αποτολμά να υβρίζει το όνομα του Θεού, διότι φοβάται μήπως πέσει αστραπή και τον κατακαύσει. Και εσύ άγνωστε άνθρωπε, ανοίγεις αυτό το καταραμένο σου στόμα και παραδίδεις το όνομα του Θεού, έτσι, και βρίζεις, βλασφημείς το όνομα του Θεού. Αλίμονος εκείνος που υβρίζουν το όνομα του Θεού, διότι θα τους καίει πάντοτε ο πύρινος ποταμός. Εδώ βλέπουμε ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο που λέει πόσο βαρύ πράγμα είναι να υβρίζει κανείς τον συνάνθρωπό του. Αν τον πεις, λέει, μωρέ, ή αν το πεις ρακά, βλάκα, έτσι, γίνεσαι ένοχος για την αιώνια κόλαση. Πόσο μάλλον όταν υβρίζεις όχι έναν άνθρωπο, αλλά τον Θεό, τον Δημιουργό των πάντων. Από πού ξεκινάει η βλασφημία, λέει ο Άγιος Νύφων, ότι η βλασφημία γεννιέται από την κατάκριση και από την οργή. Είναι κορυφαία αμαρτήματα αυτά. Όταν κατακρίνει κανείς, φτάνει μετά και να οργιστεί και μπορεί να φτάσει και να βλασφημίσει. Και πάλι λέει και ο Άγιος Άγιος Κλίμακος, ως επιτοπλίστων η βλασφημία είναι γέννημα της υπερηφάνειας, από την οποία βέβαια υπερηφάνεια γεννιέται η κατάκριση, από τα πρώτα παιδιά της υπερηφάνειας και η οργή. Αν παρατηρήσουμε και τον εαυτό μας, πώς γίνεται η διαδικασία μέσα μας, πρώτα κατακρίνουμε τον συνάνθρωπο και μετά οργιζόμαστε. Αλλά γιατί κατακρίνουμε? Γιατί προηγουμένως έχουμε υπερηφανευθεί. Έχουμε πάρει μία θέση υπεράνω, μπαίνουμε πάνω από τους άλλους και θεωρούμε ικανό τον εαυτό μας να κρίνουμε και να σχολιάσουμε και να επικρίνουμε και να καταδικάσουμε τον άλλον. Η βλασφημία, λοιπόν, γεννιέται ως επιτοπλίστων από την υπερηφάνεια. Αν κανείς θέλει να κόψει, λοιπόν, τη βλασφημία, γιατί δυστυχώς πολλοί την έχουν ως κακή συνήθεια, ενώ δεν το θέλουν, θα πρέπει να πολεμήσουν την υπερηφάνεια. Και φυσικά και τα γεννήματα, τα παιδιά της υπερηφάνειας, την κατάκριση και την οργή. Πολλές φορές γεννάται, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η βλασφημία και από την εσωτερική κατάκριση ή και από τον άκερο φθόνο των δαιμόνων. Έτσι, πολλές φορές οι δαίμονες από φθόνο σπρώχνουν τον άνθρωπο, τον παρακινούν εσωτερικά να βλασφημίσει. Προσοχή λοιπόν στην υπερηφάνεια, στην εσωτερική κατάκριση. Πολλές φορές εξωτερικά δεν λέμε κάτι, αλλά μέσα μας κατακρίνουμε, καταδικάζουμε τον άλλον. Και φυσικά πρέπει να φυλαγόμαστε και
από τις δαιμονικές παρακινήσεις, τους δαιμονικούς λογισμούς, από το άγχος, έτσι που είναι πάντα δαιμονικό, δαιμονική ενέργεια, από τον εκνευρισμό, από την νευρικότητα, γιατί όλα αυτά δεν είναι παρά γεννήματα των δαιμόνων και μπορεί να δημιουργούνται και από το φθόνο των δαιμόνων. Και πώς θα φυλαγόμαστε από αυτούς τους λογισμούς και από αυτές, ας πούμε, τις επιθέσεις τις δαιμονικές, οι οποίες δεν έχουν πολλές φορές και αιτία. Αλλά ακριβώς επειδή ο διάβολος φθονεί τον άνθρωπο που αγωνίζεται πνευματικά, εκεί που δεν το περιμένει, του βάζει τέτοιους λογισμούς, να βλασφημίσει, να οργιστεί απέναντι στον συνάνθρωπο. Το πάθος της βλασφημίας, λέει και ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, είναι φοβερό και δυσκολονίκητο. Έχει την αρχή του από την υπερήφανη διάνοια του σατανά. Έτσι, ο κατεξοχήν βλάσφημος είναι ο σατανάς. Και εδώ αξίζει να αναλύσουμε λίγο τη λέξη βλάσφημος και βλασφημία. Είναι από το ρήμα βλάπτο, έτσι, και την λέξη φήμη. Βλάπτο τη φήμη, έτσι, βλάσφημη. Βλάπτο, δηλαδή κατηγορώ, έτσι προσβάλλω, προσπαθώ να μειώσω, να δώσω, ας πούμε, μία κακή εικόνα για τον άλλον, έτσι, να μειώσω την καλή ιδέα που ενδεχομένως έχουν οι άλλοι για τον άνθρωπο, και ακόμα περισσότερο η καλή και σωστή ιδέα και πίστη για τον Θεό. Έτσι, ο βλάσφημος κατεξοχήν επιτίθεται στον Θεό, έτσι, κινείται αντίθετα στην δόξα του Θεού. Ενώ στον Θεό αρμόζει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, ο βλάσφημος προσπαθεί να βλάψει αυτή την δόξα του Θεού. Αυτό που κατεξοχήν, ας πούμε, είναι ιδιότητα του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αυτοδόξαστος. Ο διάβολος, λοιπόν, έχει αυτό το πάθος της βλασφημίας και παρακινεί και τους ανθρώπους να βλάπτουν τη φήμη του Θεού, να δυσφημούν το Θεό, να κηρύττουν έτσι και να παρουσιάζουν τον Θεό, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ένας Θεός πανάγαθος, ένας Θεός παντοδύναμος, ένας Θεός που αξίζει να δοξάζεται και να ενείται από όλη την κλίση, αλλά δυσφημούν τον Θεό και τον παρουσιάζουν ως έναν κακό Θεό, ως έναν άδικο Θεό. Και τον εαυτό του ο διάβολος τον παρουσιάζει σαν έναν αδικημένο. Και θέλει βέβαια να πάρει και τη θέση του Θεού και εμπνέει σε πολλούς ανθρώπους αυτή την ιδέα της διθεΐας, ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο λεγόμενος διαλυσμός, ότι υπάρχει ο καλός Θεός και ο κακός Θεός. Και βέβαια τον εαυτό του τον ονομάζει καλό. Έτσι, θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλός Θεός, ενώ ο κακός Θεός είναι ο Αδωνάη, είναι ο Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος τον αδίκησε και έτσι για ένα σφάλμα του, ας πούμε, θα τον ρίξει στην αιώνια κόλαση. Αυτός είναι ο διάβολος, ο κατεξοχήν βλάσφημος. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Νικήτας, ο Στιθάτος, ότι την αρχή του η βλασφημία, το πάθος αυτό της βλασφημίας, την έχει στην υπερήφανη διάνοια του σατανά. Και ένας άνθρωπος υπερήφανος, που έχει μεγάλη διάνοια για τον εαυτό του, συγγενεύει με τον σατανά, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν υπερήφανος. Γι' αυτό και εύκολα ο υπερήφανος πέφτει σε αυτό το δαιμονικό πάθος, που είναι η βλασφημία. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην περίπτωση των δαιμονισμένων. Πόσο εύκολα οι δαιμονισμένοι, όταν είναι κυριευμένοι από το πονηρό πνεύμα και έχουν, ας πούμε, μία φανερή εκδήλωση δαιμονοκατάληψης, δαιμονοκυριαρχίας, πόσο εύκολα βλασφημούν τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αλλά και τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Το πάθος της βλασφημίας πειράζει, λέει ο Άγιος Νικήτας, όλους αυτούς που ζουν κατά Θεόν με αρετή, περισσότερο όμως εκείνους που προοδεύουν στην προσευχή και στην θεωρία των θείων πραγμάτων.
Έτσι υπάρχει και αυτού του είδους ο πειρασμός. Δεν είναι μόνο η βλασφημία, ας πούμε, μια κακή συνήθεια ανθρώπων οι οποίοι είναι αδιάφοροι περί την πίστη ή αμελείς, δεν αγωγίζει τόσο πολύ, οπότε έχουν κακή συνήθεια να βλασφημούν, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγωνιστές, πολύ αγωνιστές, και οι οποίοι παρακινούνται από τον διάβολο και δέχονται επιθέσεις βλασφήμων λογισμών. Γι' αυτό λέει ο Άγιος εδώ, πειράζει αυτό το πάθος αυτούς οι οποίοι προοδεύουν περισσότερο στην προσευχή και στη θεωρία των θείων πραγμάτων. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε, λοιπόν, όταν ξεκινάμε να αρκωνιστούμε πνευματικά, να προσευχηθούμε με ένταση, με συγκέντρωση όπως πρέπει και μας έρχονται τέτοιοι τρομεροί, φοβεροί, βλάσφημοι λογισμοί. Ή στεκόμενοι μπροστά σε μια εικόνα ή μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, κάνει επίθεση ο διάβολος ακριβώς για να μας εμποδίσει στην πνευματική προσπάθεια. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικήτας, θα πρέπει με κάθε προσοχή να φυλάγουμε τις αισθήσεις και να αντιμετωπίζουμε με ευλάβεια όλα τα φρικτά μυστήρια του Θεού και τα ιερά σύμβολα και τους λόγους και να προσέχουμε μήπως κάνει έφοδο το πνεύμα αυτό. Έτσι, με πολύ ευλάβεια να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, μπροστά στις Άγιες εικόνες, μέσα στην Θεία Λατρεία, μέσα στα Ιερά μας Σύμβολα, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο, οπουδήποτε, έτσι, να προσέχουμε τις αισθήσεις, γιατί καιροφυλακτεί, λέει ο διάβολος, λέει ο Άγιος Νικήτας, καιροφυλακτεί όταν προσευχόμαστε και ψάλλουμε και κάποτε ξεστομίζει με τα δικά μας χείλη, όταν δεν προσέχουμε, κατάρες εναντίον μας και αλόκοντες βλασφημίες κατά του υψίστου Θεού, τις οποίες περνά κρυφά στους στίχους των ψαλμών και στα λόγια της προσευχής. Αλλά όταν κάτι τέτοιο φέρει στα χείλη μας ή σπείρει κρυφά στη διάνοιά μας, να στρέψουμε πάνω του το Λόγο του Χριστού και να του πούμε «Φύγε πίσω μου σατανά, ύπαγε πίσω μου σατανά, που είσαι γεμάτος δυσοδεία και υπόδικος για την αιώνια κόλαση. Η βλασφημία σου να πέσει στο κεφάλι σου». Έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των βλασφήμων λογισμών. Έτσι, να λέμε τα λόγια που είπε και ο Χριστός μας στον διάβολο. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, είσαι υπόδικος για την αιώνια κόλαση. Η βλασφημία σου να πέσει στο κεφάλι σου». Και αμέσως ας απασχολήσουμε προσωρινά τον νου, εχμαλωτίζοντάς τον σε άλλο πράγμα, θείο ή ανθρώπινο. Ή ακόμα ας τον ανυψώσουμε με δάκρυα προς τους ουρανούς και τον Θεό. Και έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα απαλλαγούμε από το βάρος της βλασφημίας. Δηλαδή, κάνουμε αυτή, ας το πούμε, την λεκτική ανέρεση, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά», στο κεφάλι του διάβολε, η βλασφημία που με βάζεις να πω, να γυρίσεις εσένα, και μετά αδιαφορούμε και απασχολούμαστε με κάτι άλλο. Μπορεί να είναι θείο, μπορεί να είναι και ανθρώπινο, μπορεί να είναι και κάτι ουδέτερο. Έτσι. Απλώς για να φύγει ο νους μας από αυτό που πάει να μας βάλει μέσα του ο διάβολος και μετά πάλι να γυρίσουμε εις τον Θεό και στην προσευχή. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, δεν πρέπει να εκπλητώμεθα που μας έρχονται τέτοιοι λογισμοί, ούτε να ξαφνιαζόμαστε και να προχωρούμε σαν να μην συνέβη τίποτα, γιατί αυτή η αμαρτία δεν είναι δική μας, είναι του διαβόλου. Ο διάβολος θέλει να μας αγχώσει, να μας στενοχωρήσει, να μας λυπήσει, να μας πει πω τώρα τι είναι αυτό που είπες, τι είναι αυτό που σκέφτηκες, τρομερό και φοβερό, δεν υπάρχει έλεος για σένα, βλασφήμισες τον Θεό, βλασφήμισες το Άγιο Πνεύμα, είσαι χαμένος, πρέπει να σταματήσεις να προσεύχεσαι.
Και μερικές φορές κάποιοι χριστιανοί που δεν έχουν πείρα πέφτουν σε αυτό το λάθος, σταματάνε να προσεύχονται, νομίζουν ότι πλέον έχουν αμαρτήσει πάρα πολύ και πολλές φορές ντρέπονται και να το πούνε και στο πνευματικό. Ενώ οφείλουν να το πούνε και να πάρουν τη δέουσα έτσι καθοδήγηση, η οποία είναι αυτή που είπαμε, δηλαδή να περιφρονήσουν αυτή την αμαρτία του διαβόλου, δεν είναι δική τους αμαρτία, και να συνεχίσουν κανονικά τον αγώνα τους στο πνευματικό, χωρίς καμία καθυστέρηση. Μοιάζει όλο αυτό, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, με την περίπτωση του οδηγού που τίθεται, ας το πούμε, εξωτερικά τα σκυλιά, ενώ εκείνος προχωρεί με το αυτοκίνητό του. Σε κανένα περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει, να ανοίξει την πόρτα, να διώξει τους σκύλους. Συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Είναι εντελώς ανάρμοστο, όμως, λέει και ένας άλλος Άγιος Ρώσος, ο Άγιος Τίχων του Ζαντόσκ, το να χρησιμοποιεί κάποιος χριστιανός το όνομα του Θεού επί Ματαίου. Έτσι, τώρα πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Φεύγουμε από τους λογισμούς της βλασφημίας που βάζει, όπως είπαμε, ο διάβολος στους αγωνιστές και πάμε σε αυτό που μερικοί άνθρωποι, ίσως και πολλοί άνθρωποι, το λάθος που κάνουν, να χρησιμοποιούν χωρίς λόγο, σε τυχαίες συζητήσεις ή ακόμα και για αστείο, εκφράσεις που έχουν μέσα τον Θεό, το όνομα του Θεού. Χρησιμοποιούν δηλαδή επί Ματαίο, χωρίς λόγο, το όνομα του Θεού. Λένε εκφράσεις, λέει ο Άγιος Τίχων του Ζαντός, «Μα το Θεό», το οποίο βέβαια είναι και όρκος αυτό. Δεν επιτρέπεται. Ή «Μα την Παναγία», δεν επιτρέπεται αυτό. Ή «Προς Θεού». Ούτε αυτό πρέπει να το λέμε. «Ή μάρτης μου ο Θεός», το οποίο πάλι είναι όρκος. Ή «Βλέπει ο Θεός». Και αυτό είναι μια ευγενική κατάρα πολλές φορές. Ή για το όνομα του Χριστού και άλλα. Έτσι, ή για το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Έτσι, δεν χρειάζεται. Πρόκειται, λέει ο Άγιος Τίχων, για μια εφεύρεση του διαβόλου με σκοπό να διασύρεται το όνομα του Θεού και να καταστρέφεται ο άνθρωπος. Οπότε, πολύ προσοχή και σε αυτό, στο να μην χρησιμοποιούμε επί Ματαίο, χωρίς λόγο δηλαδή, σε τυχαίες συζητήσεις, το όνομα του Θεού. Πολύ επίσης κακό πράγμα είναι να χρησιμοποιούμε ανέκδοτα τα οποία έχουν μέσα θεία πράγματα. Υπάρχουν ανέκδοτα δυστυχώς που μιλάνε για το Θεό, για την Παναγία, για τον Άγιο τον Πρόδρομο, για άλλους Αγίους κλπ. Για τον Απόστολο Πέτρο, που είναι φοβερό αμάρτημα να χρησιμοποιούμε και να βάζουμε μέσα στα ευτράπελα, τα οποία και αυτά καθεαυτά δεν πρέπει να τα έχουμε. Η ευτραπελία είναι αμαρτία. Έτσι, πολύ περισσότερο να ανακατεύουμε και θεία πρόσωπα ή θεία γεγονότα ή θείες διδασκαλίες ή λόγια της Αγίας Γραφής, λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία και λίγο παρεφθαρμένα μερικές φορές, τα ανακατεύουν κάποιοι άνθρωποι για να προκαλέσουν το γέλοτα. Αυτό είναι φοβερό αμάρτημα. Έτσι, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται. Είναι και αυτό δηλαδή μια μορφή βλασφημίας. Λέει πάλι ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος. Κάθε ένας, για να καταλάβουμε και πόσο βαρύ πράγμα είναι η βλασφημία, κάθε ένας, λέει, ο οποίος βλασφημεί το Θεό, είναι παίγνιο του διαβόλου, καρπός της αμαρτίας και πιόνι του θανάτου. Έτσι, εννοείται όταν το κάνει εκούσια. Όχι αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην περίπτωση που ο διάβολος αποφθόνα επιτίθεται στους αγωνιστές. Αλλά ένας που το κάνει ηθελημένα και θα λέγαμε και χωρίς καμία αναστολή, αυτός είναι κανονικά παιχνιδάκι στα χέρια του διαβόλου. Και ένας άλλος επίσης Ρώσος Άγιος μας μιλάει για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, για την οποία είπαμε αρκετά στην πρώτη ομιλία,
Και θυμίζω ότι είναι η αμετανοησία κατεξοχήν. Είναι πολλές οι περιπτώσεις βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά κατεξοχήν είναι η αμετανοησία και επίσης η απόδοση έργων του Θεού, έργων του Αγίου Πνεύματος, ενεργειών του Θεού, ενεργειών του Αγίου Πνεύματος στο πονηρό πνεύμα, στον διάβολο. Έτσι, ο Χριστός μας έκανε θαύματα, έδιωχνε τους δαίμονες και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι οι περήφανοι και κατακρίνοντας αυτόν και φθονεροί, του έλεγαν ότι επειδή είσαι αρχηγός των δαιμόνων, γι' αυτό διώχνεις τους δαίμονες. Λέει και ο Άγιος Βαρσανούφιος, ύβρις προς το Άγιο Πνεύμα, ασυγχώρητη, η οποία οδηγεί στην καταστροφή, ονομάζεται η επίμονη απιστία και άρνηση της ύπαρξης του Θεού, παρά τα συντελούμενα ενώπιόν μας θαύματα, παρά το πλήθος των γεγονότων, τα οποία αναντήρητα αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού. Και ερχόμαστε σε αυτό το φαινόμενο της εποχής μας, το φαινόμενο της αθείας, το οποίο ακριβώς τι είναι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Βαρσανούφιος της Όπτινα, ύβρις προς τον Θεό, προς το Άγιο Πνεύμα, η επίμονη απιστία και άρνηση της ύπαρξης του Θεού. Βλέπουμε αυτοί οι σύγχρονοι τύπου Χαράρη και λοιπά, οι λεγόμενοι που θέλουν να κάνουν τη μεγάλη επανεκκίνηση και τον μετανθρωπισμό, οι οποίοι δέχονται τον άνθρωπο μόνο ως σώμα και χωρίς ψυχή και μόνο με εγκέφαλο, με νευρικό σύστημα και με νευροφυσιολογικές, ας πούμε, λειτουργίες. Τίποτε άλλο. Γιατί σου λέει η επιστήμη, δεν βλέπει τίποτε άλλο. Άρα ο άνθρωπος είναι μία μάζα από σάρκα και αίμα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι που προωθούν την αυτοθέωση, τη θέωση του ανθρώπου, το homos deus, το, να γίνει ο ανθρωποθεός, αυτοί οι άνθρωποι που επίμονα, λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, αρνούνται την ύπαρξη του Θεού και επίμονα παραμένουν στην απιστία τους, αυτοί υβρίζουν το Πνεύμα το Άγιο. Παρά τα θαύματα τα οποία γίνονται συνεχώς γύρω μας, παρά τα πλήθη των γεγονότων που αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού, παρά την απλή λογική που σου λέει ότι κάθε σπίτι έχει κάποιον κατασκευαστή. Ο δε τα πάντα κατασκευάστας είναι ο Θεός. Αν ένα σπίτι θέλει οπωσδήποτε όχι μόνο τον αρχιτέκτο, το μηχανικό, αλλά και ο πλήθος ανθρώπων να συνεργαστούν για να χτιστεί και να εξοπλιστεί και να λειτουργήσει, πόσο μάλλον αυτό το τεράστιο σπίτι που λέγεται σύμπαν έχει τον κατασκευαστή του. Είναι τελείως παράλογο, σχιζοφρενικό, έτσι, να ισχυρίζεσαι ότι, ή να ισχυρίζεται ο οποιοσδήποτε άποψη ότι όλο αυτό το σύμπαν έχει γίνει από μόνο του τυχαία, δεν ξέρω σε ποια δισεκατομμύρια χρόνια. Όσα δισεκατομμύρια χρόνια και να περάσουν, ποτέ ένα σπίτι δεν φτιάχνεται. Αυτή η επίμονη λοιπόν άρνηση και απιστία αποτελούν βλασφημία ενάντια του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν συγχωρείται, λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στο μέλλοντα. Και ο άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει αμετανόητος μέσα στην απιστία του, χάνεται. Και ο Άγιος Εφραίμ, ο γέροντας, αγιασμένος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα και αμάρτημα επάνω στη γη από τη βλασφημία. Όσα αμαρτήματα και να κάνει ο άνθρωπος, θα είναι είτε στον εαυτό του, είτε στους άλλους. Αλλά η βλασφημία είναι αμάρτημα που αναφέρεται κατευθείαν στο Χριστό μας και την Παναγία μας. Αν μπορούσε ο βλάσφημος να έβλεπε την ψυχή του την ώρα που βλασφημούσε, θα τρόμαζε και θα διαπίστωνε ότι διαφέρει, ότι δεν διαφέρει και πολύ έτσι, από την μορφή του διαβόλου.
είναι για πολλούς μια κακιά συνήθεια, λέει πάλι ο Γέροντας, αλλά είναι οπωσδήποτε μια διαβολική συνήθεια. Δεν είναι κάτι μικρό. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Όταν βέβαια συμβαίνει στον άνθρωπο, όπως είπαμε, από το φθόνο του διαβόλου, τότε δεν πρέπει να ανησυχεί ο άνθρωπος για τις βλάσφημες σκέψεις που του έρχονται. Αλλά όταν φταίει ο ίδιος, γιατί αλαζονεύεται, γιατί υπερηφανεύεται, γιατί επικρίνει, κατακρίνει τους άλλους και οργίζεται με τους άλλους, τότε βέβαια έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο άνθρωπος, πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένας άνθρωπος εξιντάρης, λέει ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, επιστήμων, ήρθε στο Άγιον Όρος και λέει, «Πάτερ, ξέρεις, βλαστημάω. Πήγα και πέρυσι στον Πάτερ Τάδε και συνέχισα και πάλι. Ξέρω ότι είναι κακό». «Δεν ξέρεις πόσο κακό είναι», του λέω, λέει ο Γέροντας Εφραίμ. Και αρχίζω και του κάνω μια ανάλυση της βλασφημίας. Τι τρομερό έγκλημα είναι. «Η καρδιά σου δουλεύει σαν το ρολόι», του λέω. «Τικ-τακ, τικ-τακ. Αν θα σταματήσει ο Θεός την καρδιά, αν αποφασίσει εν τη δικαιοσύνη του, αν σε κρίνει δηλαδή ως δίκαιος, ως δικαιοσύνη και όχι ως αγάπη, πού θα πας? Σε ανέχεται τώρα και σε φυλάει. Αν αύριο σταματήσει την καρδιά σου και φύγεις από την ζωή, θα τον δεις κριτή. Θα στραφείς στην Παναγία να ζητήσεις βοήθεια. Μα και την Παναγία δεν την άφησες ησυχή και αυτή την βλαστήμησες. Από ποιον θα ζητήσεις βοήθεια? Θα βρεθείς με τοπικά με τον Θεό τον υβριζόμενο, τον υβριστέντα από εσένα σε όλη σου τη ζωή. Τι έλεος? Ήδη θα έχεις πάρει την απόφαση από τη συνείδησή σου. Η συνείδησή σου θα σε έχει αποφασίσει. Δεν χρειάζεται να δεις τον δικαστή καθόλου. Είναι η συνείδηση ο δικαστής. Βλέπετε πώς ο άνθρωπος γίνεται αυτοκατάκριτος όταν αμαρτάνει και δεν διορθώνεται, δεν μετανοεί. Επομένως τώρα, λέει ο Άγιος Πατήρ Εφραίμ, «Άνθρωπέ μου, τι θα κάνεις? Να, πες ότι κοιμήθηκες, ότι πέθανες. Και αυτή τη στιγμή σου σταματάει την καρδιά και εσύ δεν ξυπνάς. Πού θα πας? Ύστερα σου φταίει η γυναίκα σου, σου φταίει το παιδί σου, σου φταίει το α, το β. Καλά, δεν μου λες. Αν σε είχε ευεργετήσει ένας άνθρωπος για ένα ελάχιστο πράγμα, ή ας υποθέσουμε για ένα μεγάλο πράγμα, σου γλίτωσε τη ζωή σου και σου φταίει η γυναίκα σου, ας πούμε, και το παιδί σου, είναι ποτέ δυνατόν να φανταστείς ότι εσύ θα βρήσεις αυτόν τον ευεργέτη, επειδή ας πούμε σου φτιάξε σε κάτι η γυναίκα σου ή το παιδί σου? Εσύ θα βλαστημήσεις αυτόν τον ευεργέτη σου που ας πούμε έχει κάνει τόσα πολλά για σένα, επειδή νευρίασες με τη γυναίκα σου ή το παιδί σου?» Έτσι του έκανε αυτή την ερώτηση ο Γέροντας Εφραίμ. «Όχι», μου λέει. «Και τι είναι αυτός που σου γλίτωσε τη ζωή τη σωματική σου, την κατακόσμια ζωή, με εκείνον που σε γλίτωσε από την αιώνια κόλαση, που σε έκανε άνθρωπο? Αυτό το είναι σου είναι από αυτά τα χέρια του Θεού, από τον Θεό είναι. Και συνέχεια το βλαστημάς, μα και τόσες άλλες απειράριθμες αμαρτίες κάνεις. Είναι στο χέρι του Θεού να σου κόψει τη ζωή, να σε δικάσει και να σε βάσει στην κόλαση. Τι θα κάνεις? Πες ότι παίζουν τα παιδάκια σου έξω και εσύ κάθεσαι και τα κοιτάς. Και για μια στιγμή μεταξύ του τσακώνονται και αρχίζουν να βρίζουν εσένα. Ο πατέρας μου, ο τούτος και ο εκείνος. Τι θα έκαμες? Θα τα είχες σκοτώσει στο ξύλο. Και είσαι και άνθρωπος και αμαρτωλός και γήινος και για μια στιγμή λες, δεν είναι σωστό αυτό που μου έκαναν. Και πράγματι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Μέσα σε ένα παιχνίδι τους
να βρίσουν εσένα τον πατέρα τους, μετά από τόση λατρεία, τόση αγάπη που τα έχεις. Και αυτή η ζωή, ένα παιχνίδι είναι εδώ κάτω, του λέω. Και σου φταίει ο Α και Β, και φτάνεις εσύ να βλαστημάς τον ουράνιο πατέρα σου, την ουράνια μητέρα σου. Ποια είναι η Παναγία? Μα ποιος μας κρατάει από την οργή του Θεού? Δεν μας κρατάει η Παναγία. Και εσύ τη βρίζεις? Ήρθε ο καημένος την επόμενη χρονιά και μου λέει, «Πάτερ, δεν ξαναβλαστήμησα». Βλέπετε, έτσι πολύ όμορφα ο Άγιος αυτός γέροντας τον διόρθωσε. Λέει, «Έχεις ένα μεγάλο ευεργέτη, έτσι, που σου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έναν άνθρωπο που σε έχει βρει τόσο πολύ. Και σου συμβαίνει κάτι στο σπίτι που σε νευρίασε, που σε όργησε, σε παρόργησε. Λοιπόν, είναι λογικό, είναι σωστό την ώρα αυτή, επειδή σε στενοχώρησε λίγο το παιδί σου ή η γυναίκα σου, να βλαστημήσεις αυτόν τον άνθρωπο, τον μεγάλο ευεργέτη σου? Έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα? Έχει καμιά δικαιολογία? Καμιά. Έτσι, πολύ περισσότερο το μέγα ευεργέτη μας, που είναι ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Όταν ένας γεωργός, λέει ο μακαριστός ο πάτερ Εφραίμ, οργώσει το χωράφι και το σπύρι, και μετά αρχίσει και βλέπει καρπό, δεν χαίρεται για τον καρπό? Έτσι είναι και ένας πνευματικός. Όταν δει, ας πούμε, ότι η προσπάθεια η μικρή, το δίλεπτο της χείρας έφερε έναν καρπό στον Θεό, για τη δόξα του Θεού, γιατί σταμάτησε να βρίζει τον Θεό, πόσο χαίρεται. Ο διάβολος τον έβαζε, αυτόν τον άνθρωπο, και έβριζε τον Θεό συνέχεια. Και για μια στιγμή σταματάει να βρίζει τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και άμα σταματήσει να βρίζει τον Θεό, θα έρθει και η ευλογία του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το έγκλημα των εγκλημάτων είναι η βλασφημία. Έτσι, γιατί είναι τεράστια αχαριστία στον ευεργέτη μας, στον Θεό, ο οποίος μας δίνει τα πάντα. Τι έχεις ο Κέλλος, λέει ο Απόστολος, τι έχεις που δεν το έχεις πάρει από τον Θεό? Ό,τι καλό έχουμε είναι το Θεό δώρο. Και εμείς τον βλασφημούμε? Ο διάβολος τον βλαστημάει τον Θεό, γιατί εκείνος έχει ανοιχτό πόλεμο. Πάει, τέρμα, λέει, τα έβαλα με τον Θεό, είναι ο εχθρός. Εσύ δεν το λες αυτό. Εσύ λες πως αγαπάς τον Θεό. Μα εγώ τον Χριστό τον αγαπάω. Τότε πώς και τον βρίζεις? Μα του λέω, άνθρωπέ μου, τώρα, αν σε δει ένας άπιστος άνθρωπος ότι εσύ βλαστημάς τον Θεό σου, θα πει αυτός, εγώ τον Θεό μου δεν τον βλαστημάω, που είναι είδωλο. Κατάλαβες? Και βλέπει εσένα που λες ότι είναι ο αληθινός Θεός, αυτός που πιστεύεις, ενώ σου φταίει κάτι άλλο, να χτυπάς τον Θεό. Θα σου πει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ο τρελός δεν το κάνει, ούτε ο λογικός δεν το κάνει. Είναι οξύμορο σχήμα. Είναι ένα τέρας. Παραφύση είναι ο βλάσφημος άνθρωπος. Βλέπετε, οι ειδωλολάτρες, αυτοί που έχουν τους ψεύτικους θεούς, τα δαιμόνια δηλαδή, και όμως δεν τολμούν να βλαστημήσουν τον Θεό τους, που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Και εμείς που έχουμε τον αληθινό Θεό, κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, είναι ένα τέρας, παραφύση. Εφόσον βλαστημάει το Θεό του, τη στιγμή που του φταίει κάποιος άλλος, είναι τέρας ο άνθρωπος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση του τέρατος, έρχεται ο Θεός για μια στιγμή να του πει, «Παιδί μου, όλα σου τα συγχωρώ. Όλα. Παίρνα μέσα. Μόνο πες μου ότι τα έκανες. Μια αναγνώριση των σφαλμάτων σου, είναι δύσκολο να την κάνεις αυτή την αναγνώριση. Έτσι. Αυτό ζητάει από εμάς ο Θεός. Να παραδεχτούμε ότι σφάλαμε. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα? Καθόλου δύσκολο. Ούτε χρειάζεται να πληρώσεις κάτι, ούτε να κοπιάσεις κάτι, ούτε και να δώσεις πολύ χρόνο. Πόσο χρειάζεται μια εξομολόγηση? 5 λεπτά. Ο Θεός αυτό ζητάει. Να ομολογήσεις ότι έκανες λάθος. Να παραδεχθείς τα σφάλματά σου. Πήγαινε και πες την αλήθεια ότι τα έχεις κάνει. Εκείνο που έχεις κάνει, ομολόγησέ το. Και άπαξ και το ομολογήσει ο άνθρωπος,
ελήθη ο γόρδιος δεσμός. Το χρέος στη λήθη, έσβησε. Πέρασε μέσα, έτσι και μας βάζει ο Θεός στη Βασιλεία Του. Να, βλέπεις τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού να είναι δισεκατομμύρια βλάσφημοι. Και λες, όλοι αυτοί είναι συγχωρημένοι. Μεγαλεία του Θεού. Μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες, μην φοβηθείς τον Θεό με τις απειλές Του, αλλά να Τον φοβηθείς από την αγάπη Του. Όταν προσβάλλεις την αγάπη Του και δεν την λογαριάζεις. Διότι συνεχίζοντας τη ζωή σου, συσσωρεύεις οργή εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως Θεού. Ύστερα τελείωσε όταν θα έρθει η ημέρα οργής, έτσι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Να λέει σε σένα ο Θεός, σε αγαπούσα, σε συγχωρούσα, σε ανεχόμουν, σε έτρεφα, σου έδινα τα αγαθά και εσύ συνέχιζες να με βλαστημάς. Τώρα τι να σου κάνω. Σε περίμενα, σου έδωσα ευκαιρίες, και δεν τις έπιασες ευκαιρίες. Τι περίμενες. Να βγει η ψυχή σου, έτσι. Αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Και οι άνθρωποι, ο Θεός να δώσει κανένας να μην πάει στην κόλαση, αυτοί που θα βρεθούν εκεί, θα υποφέρουν ακριβώς από την αγάπη του Θεού. Από το ότι απέρριψαν αυτή την αγάπη την άπειρη, που τους έδειξε ο Θεός όσο ήταν εδώ στη ζωή. Αυτό που λέει ο Γέροντας Εφραίμ. Παιδί μου, θα μας πει ο Θεός, θα πει σε όλους ο Θεός, εγώ συνέχισα να σας ευεργετώ, να σας δίνω ευκαιρίες, να σας ανέχομαι, να σας δίνω τα αγαθά μου και εσείς συνεχίζετε να με βλαστημείτε μέχρι τέλος. Λοιπόν, τι άλλο μπορούσα να κάνω που δεν το έκανα. Μόνοι σας συσσωρεύσατε οργή εν ημέρα κρίσεως. Όποιος βλασφημεί τον Χριστό, έλεγε και ο Γέροντας Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, ή την Παναγία, τον Τίμιο Σταυρό, ή τους Αγίους, αυτός δεν πρέπει να ονομάζεται άνθρωπος, ούτε και θηρίο. Πρέπει να ονομάζεται τέρας. Οι βλάσφημοι είναι οι ασεβέστεροι και αμαρτωλότεροι όλων. Τι φαντάζεστε εσείς οι βλάσφημοι? Επειδή βλέπετε ότι ο Θεός αργεί να σας παιδεύσει, να σας παιδαγωγήσει, νομίζετε ότι θα αποφύγετε και την τιμωρία? Εάν νομίζετε ότι ο Θεός δεν σας βλέπει, δεν σας ακούει και γι' αυτό δεν σας τιμωρεί την ώρα που Τον βλαστημάτε, πλανάστε ταλέπουροι. Εάν την εσπλαχνία και μακροθυμία του Θεού που από αγάπη σας κάνει για να μην κολλαστείτε αιώνια τη θεωρείτε αδυναμία, τότε αληθινά αλίμονό σας. Είναι φοβερά αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντος Φιλόθεου. Και ο Γέροντας Εφραίμ από τη σκύλη του Αγίου Ανδρέα επίσης μας μιλάει για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η αμετανοησία, λέγει, είναι μια μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν αφήνουμε τον Παράκλητο να ενεργήσει ευεργετικά και σωτηριολογικά επάνω μας, πιστεύοντας ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας, η σωτηρία μας, χωρίς τη βοήθειά Του. Δεν Τον αφήνουμε να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας φωτίσει. Εθελοτυφλούμε και δεν συνεργαζόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Αυτή η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται εις αιώνας αιώνων. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος δεν ζητάει τη συγχώρεση, δεν ζητάει το έλεος του Θεού. Και φυσικά πώς θα το λάβει αφού δεν το ζητάει, αφού νομίζει ότι δεν το χρειάζεται. Είναι ο σύγχρονος υπερήφανος και αυτονομένος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο σύγχρονος βέβαια της εποχής μας, αλλά πάντοτε υπήρχε. Έτσι ο άνθρωπος, ο απόγονος του Κάιν, ο οποίος θέλησε δια του πολιτισμού να φτιάξει τον παράδεισο εδώ στη γη, νομίζοντας ότι δεν έχει ανάγκη του Θεού. Και αυτό είναι η βλασφημία κατά του Θεού, κατά του Αγίου Πνεύματος, που δεν συγχωρείται. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος δεν παραδέχεται ότι έχει ανάγκη σωτηρίας από τον Θεό. Λέει, αν υπάρχει κάποιος Θεός, αυτός είμαι εγώ.
Και κάτι ακόμα. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, έλεγε και ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, είναι η συνειδητή διαστροφή της αληθείας και η αμετανοησία. Και λέγει επίσης, είναι κάποια ταινία, ήταν εκεί στα χρόνια του μακαριστού του πατέρα Αθανασίου, κάποιου Ιταλού σκηνοθέτη που βασίζεται σε κάποιο βιβλίο του Καζαντζάκη. Είναι, όπως λέγεται, απιθάνου βλασφημίας, γιατί προχωρεί η ταινία πολύ πέρα από τις φοβερές βλασφημίες που αναφέρει ο Καζαντζάκης στο βιβλίο του αυτό για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε στην εποχή μας να έχει γίνει επιστήμη, θα λέγαμε, η βλασφημία, μέχρι που οι άνθρωποι του Σκότιους, οι παγκοσμιοποιητές, έχουν ορίσει και μια ημέρα του χρόνου ως παγκόσμια ημέρα βλασφημίας. Άκουσαν. Μέχρι εκεί έφτασε ο άνθρωπος. Φτιάχνουν ταινίες οι οποίες βλασφημούν με το χειρότερο τρόπο το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, που γράφουν ή σκηνοθετούν ή προβάλλουν στον κινηματογράφο για τον Καζαντζάκη ή προτρέπουν να το διαβάσουν, είναι άνθρωποι ελαυνόμενοι υπολαγιώνων δαιμόνων, σίγουρα. Γιατί ο Καζαντζάκης είναι φοβερά βλάσφημος συγγραφέας και ήταν βέβαια και ενταγμένος σε σκοτεινούς κύκλους, πολύ σκοτεινούς, και οργανώσεις ήταν σκοτεινές. Παρόλο που κάποιοι δυστυχώς και εκκλησιαστικοί άνθρωποι σήμερα τον προβάλλουν. Γι' αυτό προτροπή μου είναι κανείς, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, μα κανείς, έστω και από περιέργεια, να μην πάει να δει μια τέτοια βλάσφημη ταινία. Είπα ούτε από περιέργεια. Γιατί αυτός που θα τολμήσει να πάει να δει έστω από περιέργεια, θα δεχθεί τον κόλαφο του δαίμονα της βλασφημίας ισοβίως. Βλέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει βλάσφημες ταινίες, ή μελετά βλάσφημα έργα, λογοτεχνικά κλπ, δέχεται την επίθεση του δαίμονα της βλασφημίας και μάλιστα λέει ο Άγιος Πατήρ Αθανάσιος, ισοβίως. Δεν θα του φεύγουν εκείνα που θα δει και θα ακούσει μέσα από την ψυχή του ποτέ. Δεν θα ησυχάσουν ποτέ. Γι' αυτό πολύ προσοχή, γιατί σήμερα γίνεται συστηματικός πόλεμος ενάντια στον Χριστό μας και ενάντια στην Εκκλησία και ενάντια στην Παναγία μας και στους Αγίους και στο μοναχισμό. Γι' αυτό ας δούμε και αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κλπ, τι πρέπει να κάνει κανείς? Και απαντάει ο Άγιος. Καταρχάς, αν κάποιος μιλάει άσχημα, λίγο χάρη για σένα, ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς τον Χριστό που ήταν Χριστός. Τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Ή και έναν ιερέα ή έναν αρχιερέα. Όταν τον βρίζουν ως ιερέα ή αρχιερέα, οφείλει να μιλήσει. Γιατί πλήττεται όλος ο θεσμός της ιεροσύνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς, λέει ο Άγιος, να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Έτσι. Και λέγει κάποιο περιστατικό. Κάποτε στο λεωφορείο μία γυναίκα έβριζε τις παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει. Και όταν σταμάτησε της είπα, έχουμε απαιτήσει από τις παπάδες. Αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα λεξίτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις μια μητέρα σαν εσένα, βαμμένη, με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει?
προφανώς ήταν τέτοια. Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι, γιατί δεν πέφτουνε τυχαία από τον ουρανό οι καλοί ιερείς και οι αρχιερείς και μοναχοί, αλλά βγαίνουν από οικογένειες. Αν η μητέρα και ο πατέρας δεν δώσουν τη σωστή ακογή, πώς θα έχουμε σωστούς ιερείς και αρχιερείς. Θυμάμαι μια άλλη φορά, λέει ο Άγιος, όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί ένα Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δύο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παράμερα και του λέω, «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα?» «Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις, μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι? Και τα λες για έναν ιερέα, για έναν ιερωμένο, για έναν επίσκοπο. Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από τον Θεό. Για το καλό σου φυσικά». Βλέπετε οι Άγιοι πώς μιλούν. Με θάρρος, με παρησία, αλλά και με αγάπη. Και προειδοποιούν. Εάν δεν διορθωθείς, θα φας σκαμπύλι από τον Θεό. Για το καλό σου φυσικά. Τον είδα μετά, άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Έτσι, κατάλαβαν ότι αυτά που έλεγε δεν έπρεπε να τα πει. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Έτσι, όταν βρίζεται ο Θεός, οι Άγιοι μας, ή το Ιερό Ευαγγέλιο, οι Άγιες εντολές του Θεού, οι Άγιες αρετές, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Στα χρόνια που γινόταν ο εμφύλιος στην Ελλάδα, δυστυχώς κάποιοι άθεοι και άθεες γυναίκες πηγαίναν στα χωριά, κομμουνιστές, κομμουνίστες κλπ. Και λέγανε κάτω η Παρθενία, βρίζανε την Παρθενία. Και ένας παπάς που το άκουσε αυτό αντέδρασε πολύ έντονα και πολύ καλά έκανε. Γιατί όταν βρίζεις την Παρθενία, βρίζεις την αρετή, αυτή την κορυφή αρετή, που την είχε και ο Χριστός μας και η Παναγία μας και πάρα πολλοί Άγιοι και πάρα πολλοί χριστιανοί. Λοιπόν, χτυπάς το ίδιο το Ευαγγέλιο, την ίδια την αλήθεια. Όταν βρίζεται λοιπόν η αλήθεια, βρίζονται τα Άγια, οφείλουμε να μιλήσουμε. Η σιωπή είναι δαιμονική. Είναι όπως λέει ο Άγιος Συγγός από Λαμάς, το τρίτο είδος αθεΐας, η σιωπή, όταν υβρίζεται η πίστης και η αλήθεια. Το πρώτο είδος αθεΐας είναι η ειδωλολατρία, η λατρεία των δαιμόνων. Το δεύτερο είδος αθεΐας είναι οι αιρέσεις. Και το τρίτο είδος είναι η σιωπή, όταν υβρίζεται η πίστης, βλασφημείται η πίστης και τα Άγια της πίστεως. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι και έναν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. Τόσα χρόνια, έλεγε, μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρονών η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο. Έβριζε όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει Χριστό και Παναγία. Σηκώνομαι επάνω. Πάψε, του λέω. Δεν υπάρχει καμιά αρχή εδώ μέσα. Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός του, πρέπει να ήταν χωροφύλακας, και τον σήμασε λίγο. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι.
τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Αν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Έτσι. Βλέπουμε πόσο σπλαχνικοί είναι οι Άγιοι, αλλά και πόσο δεν ανέχονται τη βλασφημία, ακόμα και όταν πηγάζει από έναν άνθρωπο που είναι διαταραγμένος, που είναι ψυχοπαθής. Πόσο είχαν απογοητευθεί οι φαρασιώτες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τότε, με την ανταλλαγή, έτσι που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών στη μικρασιατική καταστροφή, όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα, δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία. Και αυτοί οι άνθρωποι καημένοι, καταδιωγμένοι, ξεριζωμένοι, είδαν αυτή τη σκηνή τώρα. Δύο Έλληνες ναύτες να βλασφημούν. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει, Έλληνες, χριστιανοί, να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία. Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν κολύμπη και γλύπωσαν. Ακόμα και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε. Πόσο μάλλον τον Χριστό, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσανε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω, κάτι γίνεται εδώ για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρις. Έτσι φαίνεται ο χαριτωμένος άνθρωπος. Τον ρώτησα, τι κάνεις και λοιπά. Και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία. Και το παιδί όρμησε επάνω του για να σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του ακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσελε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές, οι μάρτυρες. Έτσι βλέπετε, έχουμε και σύγχρονους ομολογητές. Όλους αυτούς οι οποίοι αντιδρούν στη βλασφημία του Θεού, έτσι, και των Θείων πραγμάτων. Όπως και αυτό που γίνεται στις μέρες μας, με τις λεγόμενες παρελάσεις υπερηφάνειες, δεν είναι παρά μια βλασφημία. Εις τα Θεία, εις τα Άγια και Ιερά. Βλασφημείται ο Θεός. Βλασφημείται η δημιουργία του Θεού. Και θέλουν να προβάλλουν έναν Θεό, ο οποίος να είναι και προστάτης ακόμα της αμαρτίας, της ανομίας, της ανομαλίας. Φοβερό, φοβερή βλασφημία. Μάλιστα κυκλοφορούσε κάποιος στην τελευταία αυτή, στη Θεσσαλονίκη, παρέλαση, που είχε μια εικόνα της Παναγίας και αντί για φωτοστέφανο είχε ουράνιο αυτό τόξο, το σύμβολο αυτών, των ανθρώπων των ταλέπορων. Λοιπόν, φοβερή βλασφημία στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι που αντέδρασαν και κινήθηκαν. Παρόλο που η αστυνομία και το κράτος δυστυχώς προστάτεψε την ανομία και επιτέθηκε σε αυτούς που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά έκαναν ενάντια σε αυτή τη φοβερή βλασφημία. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν, έτσι είναι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα που υπάρχουν στο στρατό, μαζί με την ανηθικότητα, είναι και αυτό το αμάρτημα της βλασφημίας. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι ανδρισμός να βλαστημούν και ότι μπορούν να επιβληθούν βλαστημώντας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ είναι ένδειξη μεγάλης αδυναμίας και μεγάλης διαφθοράς και κατάπτωσης και οπωσδήποτε και αχαριστίας απέναντι στον ευεργέτη μας Θεό. Τι να κάνουν λοιπόν αυτοί που δυσκολεύονται στο στρατό λόγω της βλασφημίας? Και λέει ο Άγιος, θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στο στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε τη θεωρία του Δαρβίνου και λοιπά. Κάτι πράγματα χαμένα. Βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο
και το φορείο. Σαν κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. Έτσι. Προσπαθούσε ο Άγιος Παΐσιος να βοηθήσει το ζώο να μην γλιστρήσει, το κρατούσε από την ουρά. Σε μια στιγμή, πώς άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα, έτσι τρόμαξε για το καημένο το ζώο. Σε λίγο συνήλθα και είδα ότι περπατούσα. Δεν είχε πεθάνει. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου», τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν πάνω μου. Εδώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που με είδε να περπατώ, σου λέει. Αυτός θα πρέπει να είναι σχεδόν τελειωμένος. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα, έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει. «Παναγία μου, Χριστέ μου», ενώ ήταν άπιστος, έτσι και προωθούσε την θεωρία αυτή τη βλάσφημη του Δαρβίνου. Σου λέει, «Τώρα όλοι θα με καταλήψουν. Πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει». Φοβόταν μην τον πιάσουν. «Μη στενοχωριέσαι», του λέω, «θα καθίσω μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα». Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος, αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομα του γέροντα, ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτε. Και εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Άρχισε λοιπόν να έρχεται σε μία συνέστηση. Σε λίγο σηκώθηκε, αλλά κούτσενε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε πάνω στον κίνδυνο φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχισε να βρίζει. Δεν του λέγατε τίποτε γέροντα. Τι να του πω. Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία επίτηδες για να με στενοχωρεί. Γι' αυτό είπε προηγουμένως ο Άγιος ότι χρειάζεται μία διάκριση στην αντιμετώπιση των βλασφήμων. Έτσι. Αυτός το έκανε επίτηδες για να στενοχωρεί τον Άγιο Παΐσιο. Όταν λοιπόν ήθελε να το πειράξει, το έκανε επίτηδες. Μετά το κατάλαβα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και έκανα μόνο ευχή, δεν του λέγε τίποτα. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλά καθόλου, δάγκωνα τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασιμάει κλπ. Και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια. Και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Του κάνει επίτηδες για να σε ενοχλήσει και δαιμονίζεται. Όταν όμως δεν είναι ανεδής, αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Εδώ είναι η διάκριση. Αν πάλι λοιπόν είναι ευσυνείδητος, αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά, αλλά ταπεινά όσο μπορείς. Και με πόνο. Τι λέει ο Αββάς Ισαάκ. «Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου, τους φιλονικούντας μετά σου». Έτσι, αυτός που είναι φιλονικός, που αγαπάει δηλαδή να τσακώνεται και θέλει να σε πικάρει, να σε πικραίνει, να σε εξοργίζει, να σε εκνευρίζει, αυτόν λέει να τον ελέγχεις με τις αρετές σου.
όχι με τα λόγια, έτσι με την υπομονή σου, με την αρχή σου, τη φαινομενική απορία σου. Και αποστόμωσον αυτούς με πραότητος και της γαλήνης των χιλαιών σου. Έτσι, με πραότητα και με ηρεμία, πολύ μεγάλη ηρεμία και ειρήνη να του μιλήσεις. Έλεγξον τους μένα κολάστους για τις εναρέτου συμπεριφορά σου. Αυτός που είναι διεφθαρμένος, ανήθικος, έλεξε τον, αυτόν, με την ηθική σου, με την ηθικότητά σου, με την αρετή σου, με τη σοφροσύνη σου, με την προσοχή στις αισθήσεις, στα λόγια, στις συναναστροφές, με την ενάρετη συμπεριφορά σου. Τους δε ανεσχύντους κατά τα αισθήσεις, δια της συστολής των ονομάτων σου. Και αυτούς που βλέπουν αδιάντροπα, έτσι και βρώμικα και εμπαθώς, να τους ελέξεις με τη συστολή των ματιών σου, με το προσεκτικό σου βλέμμα, που όλοι το καταλαβαίνουν. Έτσι, αυτά ήθελα να πω και σήμερα, στην αγάπη σας για αυτό το τεράστιο θέμα της βλασφημίας. Και πάλι δεν μπορέσαμε να τα πούμε όλα, όσα μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, και όμως πήραμε, νομίζω, πάρα πολλά, και ωφεληθήκαμε πάρα πολύ για αυτό το, πάνω σε αυτό το θέμα.